Can I spell so loose? Λοιπόν, επίσης να έρθαμε από μια HOCs. Καταρχήν είμαι ο Μάριος του Φακιολάς. Είμαι ο Μάριος του Φακιολάς. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει αναμένα από Java και Frontend και όλο αυτό το craziness που σημαίνει ότι είναι μια ιδέα τουλάχιστον στον χώρο μας. Αυτή τη στιγμή είμαι και έτσι στο Frontend στην Ομιλία. Κάνουμε ωραία πραγματάκια, γράφουμε HOCs, TypeScript, Testing Library και άλλα πολλά τρελά. Και στον ελεύθερο μου χρόνο, μαζί με κάποιους φίλους και πολύ καλούς επαγγελματίες στο κλάδο, τρέχουμε κάποια workshops. Είμαστε άνθρωποι που χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αυτές, με τεχνολογίες, το production, οπότε θέλουμε απλά να κάνουμε ένα spread the word. Λοιπόν, React Hooks βγήκαν στο production τον Φεβρουάριο του 2019 με την έκδοση 16.8 και ουσιαστικά μήνες πριν, όταν ανακοινώθηκαν σε early version, πραγματικά είναι ο χαμός. Όλοι αυτοί που θα κάνουν rewrite, τα letters, τα packages, χαμός. Και αυτό ουσιαστικά έγινε γιατί ο κόσμος είδε πολύ νωρίς το value σε αυτό το πράγμα, στα React Hooks. Ταυτόχρονα η αντίληψη η οποία έπαιξε πάρα πολύ και παίζει ακόμα και σήμερα, στα τελευταία άρθρα που διαβάζω από Medium, Twitch, που διαβάζω στο Twitter, LinkedIn κτλ., είναι ότι τα React Hooks ουσιαστικά μας βοηθάνε. Τι να κάνουμε? Να κερδίσουμε τον πόλεμο απέναντι στις evil classes. No more this. Ok. Πιο εύκολος κώδικας, πιο δυναμικό κώδικας και όλα αυτά τα goodies. Θα στεναχωρήσω όσοι πιστεύουν το συγκεκριμένο, αλλά το biggest win for the React Hooks δεν είναι ότι κερδίζουμε την μάχη απέναντι στις evil classes. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Γιατί δεν θα σας εξηγήσω μέσα στην παρουσίαση. Για ποιο λόγο σημαίνει αυτό? Γιατί λοιπόν είναι React Hooks. Τα React Hooks έχουν δημιουργηθεί, ο κυριότερος λόγος που υπάρχουν είναι ώστε να μπορούμε να κάνουμε να έχουμε reusable λογική σε μια application, σε μια εφαρμογή, σε components, presentation components, σε ομάδες, σε projects, ώστε όχι μόνο να έχουμε πλέον ένα UI kit όπου κάνουμε σε κάποια presentation component, ένα list, ένα header, ένα sidebar, πλέον μπορούμε να μοιραστούμε και να κάνουμε reusable κομμάτια λογικής. Γι' αυτό τα React Hooks μας βοηθούν να το κάνουμε σχετικά πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα χωρίς να κάνουμε πολλού το Components 3. Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει higher order components και other props, καταλαβαίνουμε που το πάω παρασύντομα. Ας προχωρήσουμε μια απλή ιστορία για να δούμε λοιπόν πώς σκέφτεται ένα senior engineer, ένα tactic, ο οποίος που αναθέτει η εταιρεία του να ξεκινήσει ένα νέο project. Λοιπόν, οπότε σαν architect θα θέλει να ξεκινήσει ένα καινούργιο project, το οποίο φυσικά το ξεκινήσετε με React JS, γιατί είναι η τεχνολογία η οποία θα νιώθετε confident, ξέρετε ότι είναι well supported, ξέρετε ότι έχετε reusable λογική, reusable κώδικα και επιλέγετε φυσικά React JS. Τα initial specs σας λένε ότι σε αυτό το project θα υλοποιήσουμε αρκετές φόρμες. Και φυσικά ποια σύγχρονη εφαρμογή δεν έχει φόρμες. Σωστά. Μακάρι να μπορούσαμε να σταματήσουμε, αλλά δεν μπορούμε. Οπότε λοιπόν αποφασίζετε να ακολουθήσετε τα control components, τα οποία δεν είναι κάτι άλλο από ένα class component το οποίο έχει ένα εσωτερικό state. Και μπορείτε λοιπόν κάθε φορά που γίνεται meet το change event στα input της φόρμας να κάνετε update το state, το React να αναβάλει από το εσωτερικό μηχανισμό να κάνει re-render το component. Οπότε φυσικά η αλλαγή στο state είναι reflect στο value του input όπως κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Κάτι πάρα πολύ απλό. Νιώθετε confident γι' αυτό, ξέρετε ότι θα δουλέψει, οπότε λέτε ας μην το κάνετε πολύ fancy από την αρχή. Πάμε κάτι απλό που είναι σίγουρο ότι θα παίξει. Και το κάνετε εσύ στο production. Σύντομα, knock knock, χτυπάει η πόρτα. Ωραία, ξεκινάμε με φόρμες, πολύ ωραία η πρόθεση, αλλά η αλήθεια είναι ότι όπως είπαμε το project θα έχει μεγάλες φόρμες. Πιο πολλά παιδιά. Οπότε η πρώτη σκέψη που έχει το μυαλό σας, να μην κάνετε over engineering, λέτε από το copy paste, τελικά δεν θα κάνει κανείς. Πάμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς το ίδιο pattern σε όλα τα inputs, σε μία φόρμα. Οπότε τι κάνετε, λέτε ότι κάθε φορά που γίνεται meet το change event, κάνετε set state, αλλάζετε το συγκεκριμένο key το οποίο ξέρετε ότι γίνεται μάλλον στο value input και αυτό μπορείτε να το κάνετε as many times as you like. Κάτι πολύ απλό που δουλεύει. Και το κάνετε σε αυτό το production. Knock knock, χτυπάει πόρτα. Ναι. Θέλουμε το project μας να έχει μεγάλες φόρμες με πολλά παιδιά. Αλλά το
τα πεδία αυτά, τα inputs μας, πρέπει να σας κάνουμε support πολλούς τύπους. Type text, type number, type file, type search. Δεν είναι όλα type search, type text, προφανώς. Το σκέφτεστε λίγο και λέτε, τελικά το copy paste ίσως να μην ήταν μια πολύ καλή απόφαση. Μάλλον δεν δουλέψει. Ήρθε η ώρα μάλλον να χρησιμοποιήσουμε κάποια reusable presentation components, τα οποία θα τα καλούμε όπου τα χρειαζόμαστε και θα περνάμε κάποιες παραμέτρους, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αυτό που θέλουμε ανάλογα με το input που θέλουμε να κάνουμε render στο χρήστη. Φτιάχνετε λοιπόν ένα πολύ απλό component, το component name field, στο οποίο περνάτε κάποια props. Το όνομα, το value, τον τύπο και φυσικά έναν change handler, ώστε να κάνετε ένα level πάνω στο value component για να χειριστείτε το state της φόρμας του class component το οποίο το χειρίζεται. Ας κάνουμε λοιπόν refactor το for component. Πλέον το set state έχει περάσει σε μια πιο generic generic handler, χρησιμοποιούμε μια other function όπου χρησιμοποιούμε το event το name που κάνει γίνεται προβαλλητή, κάνει emit το input, χρησιμοποιούμε το name και το value να κάνουμε map και αντίστοιχα ενημερώνουμε το state του parent class component. Φυσικά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσουμε όσα fields χρειαζόμαστε. Ξανά και ξανά και πολύ απλά να χρησιμοποιούμε την ίδια συνάρτηση, να περάσουμε το prefstate, να γυρνάει και να ενημερώνει και να φέρνει τα νέα values στο state της φόρμας μας. Πολύ ωραία, αλλά σας ενοχλεί αυτό το handle change. Το καλείτε ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά σε κάθε component. Copy paste. Copy paste το handle change, copy paste το handle submit, γιατί πρέπει να γίνει prevent default το event, να μην κάνει refresh το browser. Σωστά. Αλλά θα κάνουμε δουλειά μας. Σκέφτεστε, μήπως ήρθε η ώρα να εφαρμόσω κάποιο wrapper ώστε να κινούμε περισσότερο σε ένα πάτε που έχω reusable λογική, γιατί δημιούργησα reusable components, reusable markup, reusable styling, αλλά η λογική μου έρχεται είναι ακόμα ένα στο pattern copy paste. Αποφασίστε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε render props. Το render props είναι ένα pattern το οποίο ουσιαστικά άνθησε πέρυσι πάρα πολύ και είναι ένα pattern με το οποίο χρησιμοποιούμε ένα rapid component στην περίπτωση μας ονόματι form handler ο οποίος παίρνει κάποια props, τα initial values, τον submit που είναι ο handler που κάνει post τα data μας στην API και εσωκλεί τη φόρμα μας γυρνώντας τις κάποια props. Και είναι αυτά, είναι τα ανανεωμένα values ανά πάσα δεδομένη στιγμή, το change handler, ο οποίος χειρίζεται όλη αυτή την ανανέωση όταν γίνεται emit το change event, και το submit handler, το prevent default, δηλαδή αυτό τόσο απλό. Οπότε λοιπόν, ουσιαστικά ο form handler είναι ένα component, ένα class component, το οποίο μας γυρνάει κάποια πράγματα και η form μας αμέσως θα χρησιμοποιεί. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το hook handler, είναι ένα component που έχει εσωτερικό state, οπότε κάθε φορά έχετε περάσει το handle change, το handle submit κτλ. Και διαχειρίζεστε σε ένα component μόνο σε όλη την εφαρμογή σας την ενημέρωση του state και επιστρέφετε φυσικά στο wrapper ο οποίος εσωκλεί τις φόρμες σας, τα ανανεωμένα values κάθε δεδομένη στιγμή, on change event, ποιος θα πει. Και οι φόρμες. Οπότε οι φόρμες πραγματικά αρχίζουν και γίνονται πιο spicy, αλλά δουλεύουν. Knock-knock, δεν προλαβαίνετε λοιπόν να χαρείτε από την μεγάλη αυτή αλλαγή που κάνατε από την τεχνολογική. Χτυπάει η πόρτα, αλλά οι χρήστες μας έχουν πρόβλημα, έχουν πρόβλημα σοβαρό. Υπάρχουν φόρμες οι οποίες έχουν ένα distracted purpose. Και σε αυτές τις φόρμες ο χρήστης πρέπει να έχει ένα extra step, ένα confirmation step, ώστε να πει ότι ναι, εγώ δεν θέλω να γίνει σαν μου, ξανασκέφτηκα. Έχουν αρχίσει και χάνουν πραγματικά τα data production. Πρέπει να τους προστατεύσουμε. Τι κάνουμε, πώς προσφέρουμε κάτι το UX. Το πιο απλό, η πρώτη σας απόφαση ποια είναι, ας χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ απλό confirmation dialog, το οποίο προσφέρει ο κάθε σύγχρονος browser και πως αλλιώς με το config του με την περιγραφή μέθοδο που προσφέρει το Windows Auto. Η πρώτη σκέψη που περνάει από το μυαλό σας για να το κάνετε αυτό είναι να περάσετε μια boolean property ονόματι σου double check και λέτε ότι ναι, όταν υπάρχει το σου double check θα πρέπει να τρέξω μια έξτρα λογική μες στο component μου. Και η λογική αυτή, μια πολύ απλή υλοποίηση είναι αυτή, ότι αν υπάρχει το σου double check τότε τι θα πρέπει να κάνω, θα πρέπει να ρωτήσω τον χρήστη για το confirmation, αν μου πει όχι, κάνω submit, αν δεν υπήρχε ποτέ αυτή η property και ήταν false, γιατί θα έχει initial value
false, τότε απλά κάνω submit η φόρμα μου. Πολύ ωραία δουλεύει, αλλά η αλήθεια είναι ότι σας προβληματίζει κάτι εσωτερικά σας. Σας λέω ότι αυτό δεν είναι μια πολύ καλή απόφαση. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά αυτή η λογική θα τρέξει πλέον σε όλες τις φόρμες ενός project, αλλά εσείς χρειάζεται να την τρέξετε ουσιαστικά σε 2, 3, 4, 5 φόρμες. Σίγουρα όχι σε όλες. Οπότε για ποιο λόγο να τρέξει αυτή η fails λογική σε όλη την εφαρμογή, σε όλες τις φόρμες? Προφανώς ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε έναν άλλο wrapper. Ένα wrapper ο οποίος φέρνει στο παιχνίδι αυτό το double check. Δημιουργείται λοιπόν έναν extra handler, το double check handler, ο οποίος είναι nested στο form handler που είχατε προηγουμένως, ο οποίος δέχεται τον submit που επιστρέφει ο parent handler και επιστρέφει ένα ανανεωμένο submit handler που είναι on submit with double check και είναι αυτός που τελικά χρησιμοποιεί η φόρμα μας. Και εδώ βλέπουμε αυτό το form handler, όπου ουσιαστικά είναι ένα πάρα πολύ απλό component, χρησιμοποιεί το children props API, επιστρέφει τον ανανεωμένο submit handler και κάνει αυτή την απλή ερώτηση. Άρα λοιπόν, όπου χρειάζεστε αυτή τη λογική, δηλαδή να κάνετε αυτό το double check, τότε χρησιμοποιείτε αυτό το component. Αλλιώς, χρησιμοποιείτε μόνο το form handler. Και πραγματικά εδώ είναι η ώρα που είστε κατενθουσιασμένοι. Δηλαδή λέτε ότι πλέον, όντως έχω θέσει τις βάσεις, να πάω στην ομάδα να μιλήσω, να δείξω. Έχω δημιουργήσει reusable λογική, patterns τα οποία δουλεύουν, πολύ εύκολα τα χρησιμοποιούμε. Με ένα απλό copy-paste φέρνουμε όπου θέλουμε αυτό που χρειαζόμαστε κτλ. Ξεκινάτε να δίνετε στην ομάδα σας το pattern αυτό και κατά μεγάλη απογοήτευσή σας συνειδητοποιείτε ότι βλέπετε μπροστά σας λυπημένους ανθρώπους, σκυθρωπά πρόσωπα, σκεπτικούς. Αναρωτιέστε γιατί κανείς δεν μοιράζεται την επιτυχία αυτή μαζί μου, δηλαδή γιατί κανείς δεν είναι γελαστός, δεν είναι ενθουσιασμένος όπως είμαι εγώ. Ρωτάτε και η πρώτη ερώτηση είναι αυτό, είσαι σίγουρος ότι είναι readable, δηλαδή είναι τόσο επανάγνωστο? Αν περάσει ένας-δύο μήνες που ξανακάνουμε revisit αυτό το κομμάτι κώδικα, θα θυμόμαστε όλοι ο κάθε handler τι κάνει, θα πρέπει να πάμε σε έναν ένα ξανά και ξανά και ξανά να τσεκάρουμε τι γυρνάει? Δεν είμαστε πολύ σίγουροι γι' αυτό. Και τι συμβαίνει με όλα αυτά τα wrapping components? Όλους αυτούς τους wrappers, form handler, double check handler, όλα αυτά κάνουν το components tree πραγματικά να δείχνει πάρα πολύ άσχημο. Μα δυσκολεύει να κάνουμε debugging. Ανοίγουμε τα React Dev Tools, ψάχνουμε, ανοίγουμε για να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στη φόρμα για να φτάσουμε να δούμε το ίδιο το field. Και σχετικά με το testing, τι θα κάνουμε? Δηλαδή, αφού βάζουμε όλους αυτούς τους wrappers, ουσιαστικά το πιο δημοφιλές εργαλείο που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή για να κάνουμε test τα React Components, το Enzyme, δεν μας βοηθάει με ένα απλό shallow που όλοι προτιμάμε. Γιατί άμα πάμε σε mount, θα φέρουμε στο παιχνίδι όλα τα components, όλο το components tree και όλα τα side effects που φέρνει το καθένα. Redux, router, whatever. Όλα αυτά λοιπόν θα βάλουν extra overhead στα test μας. Και άμα πάμε με shallow και κάνουμε dive, μέχρι να βρούμε ένα field και να το κάνουμε tweak, πραγματικά είσαι σίγουρος ότι μετά από ένα μήνα, δύο μήνες που θα ξαναγυρίσουμε να βάλουμε εδώ άλλο ένα field, θα θυμόμαστε ακριβώς τα τρία dive που έχουμε βάλει που αντιστοιχούνε? Οπότε, δυστυχώς αντιλαμβάνεστε ότι, ναι, μπορεί αυτή η λύση να φαινόταν cool, να ήταν sexy, να το πω έτσι, αλλά έχει κάποια προβλήματα. Αλλά έχει κάποια προβλήματα, λοιπόν. Ας κάνουμε, λοιπόν, ένα άλμα ενός έτους και ας φύγουμε από, το render props pattern και ας έρθουμε στην εποχή των hooks. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στο απλούστατο component της φόρμας. Η μία φόρμα πλέον έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά που την κάνουν και διαφοροποιείται από όλες τις υπόλοιπες. Initial state, initial values, ξέρουμε ότι είναι διαφορετικά από όταν κάνουμε δημιουργία των data μας ή όταν κάνουμε edit. Το handle submit, προφανώς όταν γίνεται post, put κτλ. Στέλνω σε ένα διαφορετικό endpoint του API τις αλλαγές αυτές. Προφανώς διαφορετικό, συνήθως across all forms. Και το τρίτο ποιο είναι, ότι κάθε φόρμα έχει το συγκεκριμένο markup, συγκεκριμένο layout, συγκεκριμένα fields, συγκεκριμένα πεδία. Αυτό που μου λείπει είναι ο μηχανισμός που θα δώσω κάποια inputs, δηλαδή θα του δώσω το handle submit, θα του δώσω τα initial values, και τι θα πάρω? Θα πάρω τον change handler, τον submit handler, και ανά πάσα δεδομένη στιγμή
τα updated values. Και εδώ λοιπόν έρχονται τα hooks. Αυτές οι 5 γραμμές κώδικα κάνουνε, φέρουνε στο παιχνίδι, στο component αυτό, όλη αυτή τη λειτουργικότητα που ζητούσα αυτή τη στιγμή. Το useForm είναι ένα custom hook, είναι μία συνάρτηση η οποία παίρνει κάποια δεδομένα, έχει ένα δεδομένο όρισμα, το initial values και το handle submit που παίρνει από την parent form και μας επιστρέφει values ανά πάσα δεδομένη στιγμή, οπότε έχει ένα state management εσωτερικό μηχανισμό, τον change handler και τον onSubmit handler. Τι δεν έχω πειράξει καθόλου, τη φόρμα την ίδια. Το markup, το layout είναι as clean as possible. Δεν το έχω ακουμπήσει, οπότε αυτό είναι πολύ πιο readable. Ας δούμε το ίδιο το custom hook. Το custom hook μας λοιπόν, όπως είπαμε, είναι μια function η οποία παίρνει initial values και τον onSubmit handler. Αυτά τα δύο είναι, διαφοροποιούν την κάθε μία φόρμα από την άλλη, γιατί είναι ξεχωριστά φυσικά, είναι μοναδικά. Το reusable κομμάτι είναι το handle change, handle submit, είναι οι handlers μας. Αυτό που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως. Και στο τέλος, από τη στιγμή που είναι μια απλή συνάρτηση, γυρνάμε κάποια πράγματα. Τι γυρνάμε? Τα values, τον unchanged handler, τον unsubmit handler. Όλο το παιχνίδι γίνεται εδώ, στη γραμμή νούμερο 2. Εδώ είναι το native use state hook του React, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα μέσα σε απλές functions να έχουμε state. Γυρνάει, χρειάζεται να κάνουμε array destructuring για να πάρουμε τα values ανά πάσα δεδομένη στιγμή και μία συνάρτηση μας βοηθάει ουσιαστικά να κάνουμε set state και του περνάμε σαν όρισμα τα initial values. Οπότε λοιπόν προφανώς ο κώδικας μας, αν τα πάρουμε τα προβλήματα ένα προς ένα από την ομάδα μας, που αναφερθήκαν την ομάδα μας, είναι πολύ πιο καθαρός, είναι πολύ πιο readable, είναι πολύ πιο maintainable. Κάνει scale out πιο εύκολα. Μπορούμε να τον αλλάξουμε, να τον κάνουμε tweak ή να καταλάβουμε τι κάνει άμεσα. Έστω λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή, για να δούμε πώς η πολυπλοκότητα αυξάνεται, ή μάλλον πώς δεν αυξάνεται, ας φέρουμε στο παιχνίδι ένα άλλο custom hook, το use double check. Αν θυμάστε πριν όταν βάλαμε το use double check handler, wrapped μέσα στο form handler, το layout έγινε πραγματικά non-readable. Οπότε λοιπόν εδώ, ποια είναι η αλλαγή? Απλά φέρνουμε μια συνάρτηση νέα στο παιχνίδι, την use double check, τη περνάμε σαν όρισμα τον submit, που γυρνάει το άλλο hook, το use form hook, και μας επιστρέφει το double check submit, που είναι το τελικό submit handler που θα χρησιμοποιήσει η φόρμα μας. Όπου και όταν χρειαζόμαστε σε μια φόρμα μας να έχουμε αυτό το double check, απλά θα φέρουμε στο παιχνίδι αυτή τη συνάρτηση και θα χρησιμοποιήσουμε στη φόρμα μας, στον submit event, τον submit handler, που εσωκλεί το double check μηχανισμό. Οπότε είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο. Σχετικά με το components 3, πλέον δεν υπάρχουν τα wrapping components. Δεν υπάρχουν αυτοί οι wrappers, οι οποίοι κάνουν pollute το components 3 μας. Οπότε λοιπόν βλέπουμε πολύ εύκολα είναι η φόρμα, το πραγματικό markup που θα βγει, η φόρμα μας και τα fields. Πολύ εύκολα λοιπόν βλέπουμε ότι μειώνεται ο όγκος πάρα πολύ στο components 3 των output components. Και το testing μας, προφανώς, αφού το components 3 έχει μειωθεί, δεν χρειάζεται να πάμε τόσο βαθιά μέσα στο components 3 για να βρούμε ένα field, πολύ εύκολα λοιπόν μπορώ να το βρω. Δεν χρειάζεται να κάνω dive για να το βρω και μετά να μην θυμάμαι γιατί έκανα 3, 4, 5 dives για να βρω από μία φόρμα ένα field που κάνει update το name, whatever. Οπότε λοιπόν όλοι είναι χαρούμενοι και το κάνετε εσείς στο production. React Hooks λοιπόν. Με αυτό το παράδειγμα λοιπόν είδαμε πως το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε μεταβεί από το render props στα hooks. Ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός που μας δίνει δυνατότητα να έχουμε πολύ εύκολα να δημιουργούμε reusable λογική across πολλών εφαρμογών, πολλών components, ενδεχομένως και πολλών ομάδων. Και θα εξηγήσω μετά τι σημαίνει αυτό. Ο κώδικας είναι πολύ πιο readable, πολύ πιο εύκολα maintainable, μπορούμε να δουλέψουμε πολύ εύκολα σε αυτό. Και αυτό, παιδιά, δεν έχει μόνο αξία σαν ότι βελτιώνει το development experience κτλ. Έχει και μεγάλο business value. Γιατί όταν μπορώ πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσω και να δημιουργήσω reusable λογική και να την κάνω refactor χωρίς να έχω τρελά side effects ή χωρίς να κάνω
περίεργα πράγματα στον κώδικά μου. Αυτό, αυτή η ταχύτητα, αυτή η ευελιξία, πραγματικά έχει μεγάλο value. Και φυσικά δεν υπάρχει πλέον όλα αυτά τα garbage wrapping components στο components 3. Και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, για την οποία ξεκινήσαμε. Τελικά τα hooks αντικαθιστούν τις κλάσεις? Η απάντηση είναι πως όχι. Δεν αντικαθιστούν τα hooks τις κλάσεις στο 100%. Τα hooks μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε state management και όλο αυτό τον πολύ όμορφο μηχανισμό, χρησιμοποιώντας μία απλή συνάρτηση. Υπάρχουν πράγματα όμως που δεν τα υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή, όπως error boundaries. Κάθε σοβαρή single page application δεν μπορεί να μην έχει τουλάχιστον ένα error boundary. Κάτι μπορεί να πήγε στραβά, κάτι να έσπασε. Πρέπει να δείξουμε για καλύτερο UX ο χρήστη ένα fallback screen. Το πιο απλό. Get started before update. Σε πιο complex components που θέλουμε να συνδέσουμε το state από μία αλλαγή στην επόμενη, χρειαζόμαστε το συγκεκριμένο hook. Life cycle hook. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν και η ομάδα του React έχει πει ότι αυτή τη στιγμή εργάζεται πολύ σκληρά για να φτιάξει αυτά τα δύο γρήγορα να υπάρχει το version ή το αντίστοιχο σε hooks. Και το τρίτο είναι ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα native hooks του React, useState, useEffect κτλ. Απευθείας μέσα σε κλάσεις. Οπότε, αν για κάποιους λόγους πρέπει να έχουμε class component μέσα στην εφαρμογή μας, αυτό αυτομάτως ενδεχομένως τη δεδομένη στιγμή μπορεί να μας αναγκάσει να βάλουμε και κάποια άλλη κλάση down the road. Αυτά. Δεν ήθελα να σας κουράσω περαιτέρω. Τα hooks πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ hot τη δεδομένη στιγμή. Έχουν οδηγήσει άλλα μεγάλα frameworks, π.χ. το Vue.js, το οποίο άδραξε την ευκαιρία από αυτό το pattern με functions, closures κτλ. Κάνει και εκείνο την προσπάθειά του να κάνει adapt σε αυτό το κομμάτι, οπότε να μπορεί ο χρήστης να γράψει κώδικα, state management χωρίς τη χρήση του this και όλα αυτά τα περίεργα. Γενικώς είναι ένα mindshift η χρήση των hooks. Επηρεάζει πάρα πολύ τη front-end κοινότητα, JavaScript κοινότητα. Αλλά το biggest win και αυτό που θα ήθελα να περάσω και το point μου από αυτή την παρουσίαση είναι ότι πλέον με το React και με τα άλλα σύγχρονα frameworks η αλήθεια είναι μπορούσαμε να έχουμε πολύ εύκολα ένα UI kit με πολλά presentational components, μια λίστα, list item, avatar, drop-down menu, modal κτλ. Δεν ήταν όμως τόσο εύκολο να κάνουμε reuse λογική. Δηλαδή, άνοιξε με αυτό το tab και κάνε focus στο πρώτο input. Σου βάζω σε ένα chatbot ένα item, μια απάντηση στο τέλος και θέλω να μου κάνει scroll down άμεσα. Αυτά δεν ήταν τόσο εύκολα. Έπρεπε να πάμε σε πιο imperative τρόπο σκέψης, έπρεπε να κάτσουμε, να περιμένουμε στο component update και να πάμε this, dot, ref και πηγαίνει και κάνε focus. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε πιο declarative τρόπο προσέγγισης, να το κόψουμε το κομμάτι αυτό λογικής σε ένα ξεχωριστό package και να το κάνουμε share σε πολλές εφαρμογές. Και αυτό αυτή τη στιγμή είναι το biggest win, το React Hooks.